Με κάλεσμα για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή συνόδευσαν τις δηλώσεις τους οι υποψήφοι για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο και ιστορικό αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του 7ου κατά σειρά ηγέτη της Σοσιαλιστικής Παράταξης. Ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ζήτησε από το Κερατσίνιο που ψήφισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νικητής θα είναι την άλλη Κυριακή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος και νομίζω ότι όλοι οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες βλέπουν ένα κόμμα που έχει ξαναμπεί στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου. Ισχυρή νομιμοποίηση για να αλλάξει το κόμμα και η χώρα δίνει αυξημένη συμμετοχή, ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος στη δήλωσή του. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει νομιμοποίηση στον νέο πρόεδρο, δίνει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, ξεκινάει μια διαδικασία για να προχωρήσουμε μπροστά και το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις που έχει η χώρα σήμερα. Να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του κινήματος και της χώρας, κάλεσε τους εκλογείς η Νάντια Γιαννακοπούλου. Να ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στο μέλλον για τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για μια νέα δυναμική πορεία, μια νέα δυναμική αρχή. Να ενδυναμώσουν το ΠΑΣΟΚ για να γίνει κυβερνός απαράταξη, κάλεσε τους πολίτες η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μια ισχυρή Ελλάδα, μια δίκαιη κοινωνία και ένα αποτελεσματικό κράτος. Αλλαγή σελίδας και προοπτικής για το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ψήφισε πρώτος νωρίς το πρωί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα έχουμε ραντεβού με το μέλλον. Αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής για να αλλάξουμε τη χώρα. Καλό όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες να ψηφίσουν. Ενώνουμε δυνάμεις, κερδίζουμε την ελπίδα. Στην εκλογική του περιφέρεια στην Ηλία ψήφισε ο Μιχάλης Κατρίνης, στέλνοντας μήνυμα νίκης και ελπίδας. Από την ελληνική επαρχία, εδώ που χτυπά η καρδιά του ΠΑΣΟΚ, στέλνω μήνυμα νίκης και ελπίδας. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει για να γίνει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Για ενότητα και νέα προοπτική για το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Παπανδρέου. Η μαζική συμμετοχή όχι μόνο κάνει πιο ισχυρό το ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνει την προοπτική για μια παράταξη ενωμένη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος προσήλθε στην εκλογική διαδικασία. Η σημερινή ψηφοφορία είναι ένα βήμα το οποίο μας εξασφαλίζει μια συνέχεια όπου το κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την ελληνική εξέλιξη. Χρειάζεται μια άλλη πρόταση εξουσίας. Αυτό το ρόλο οφείλει να τον αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία το γνωρίζει και είμαι βέβαιος ότι η παράταξη, έχοντας συνείδηση της ιστορίας, θα ανταποκριθεί σε αυτή την πρόταση. Στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ επικρατούσε από το πρωί μεγάλη αισιοδοξία με τα στοιχεία από τα εκλογικά κέντρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να καταγράφουν θεαματική αύξηση των εκλογέων σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία που είχε οδηγήσει στην ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στη θέση του Προέδρου. Θα κάνει μια καινούργια αρχή και θα δώσει τη μάχη του με όλους μαζί ενωμένους για να γίνει αυτό που είναι στη ψυχή των Ελλήνων, δηλαδή να ξαναδώσει μια ελπίδα, μια δύναμη. Ενδεικτικά στις 3 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει περισσότεροι από 192.000 πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά 17,5% σε σχέση με την εκλογική διαδικασία του 2021.